Με τους θετικότερους Ιωνούς άνοιξε τις πύλες της η 15η έκθεση βιβλίου που και φέτος διοργανώνεται στην πλατεία Μαβίλη από τον Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπολών Ιωαννίνων με τη συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και δεκάδων πολιτών που από την πρώτη κιόλας ημέρα θέλησαν να επισκεφθούν τη φετινή διοργάνωση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπολών Ιωαννίνων, Κώστα Κονή, η συμμετοχή του κόσμου από την πρώτη ημέρα είναι ενθαρρυντική, ενώ όσοι συμμετέχουν στην έκθεση ελπίζουν στην καλοκαιρία ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η προσέλευση του κόσμου. Ήταν αρκετός κόσμος, μπορώ να πω χθες. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να κρατήσει ο καιρός και να έρθουν όλοι όσοι θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση. Και περιμένουμε με αποκορύφωμα τα Σαββατοκύριακα να είναι οι περισσότεροι φίλοι του βιβλίου. Στόχος μας είναι να φέρουμε τους αναγνώστες πιο κοντά στο βιβλίο, να το δούνε από άλλη σκοπιά, να συγκρίνουν εκείνη τη στιγμή την πληθώρα των τίτλων που υπάρχουν. Ο κύριος Κονής κάλεσε ακόμη τους πολίτες να στηρίξουν το εγχείρημα που έχει ξεκινήσει ο Σύλλογος για τη συγκέντρωση βιβλίων που θα δοθούν στις δικαστικές φυλακές Ιωαννίνων. Τα βιβλία συγκεντρώνονται στη γραμματεία της έκθεσης, ενώ με την ολοκλήρωσή της θα δοθούν στη διοίκηση των φυλακών. Κάνουμε μια προσπάθεια να δώσουμε βιβλία στις δικαστικές φυλακές. Και συγκεντρώνουμε βιβλία, κάποιος που θέλει να αγοράσει από την έκθεση ή μπορεί να φέρει τα δικά του και αμέσως μετά την έκθεση εμείς θα πάμε να τα παραδώσουμε για να μπορέσουν εκεί και οι φυλακισμένοι να έχουν πρόσβαση σε αυτό που ελεύθερα εμείς οι υπόλοιποι έχουμε. Η 15η έκθεση βιβλίου θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουνίου και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ.